Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητή Ήλβα Γιόχανσον, Ευρωπαία Επίτροπο για Εσωτερικές Υποθέσεις και τη Μετανάστευση, κύριοι συνάδελφοι από την Κυβέρνηση, από τη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχοι, κύριοι πρεσβευτές, από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για αυτή την δημόσια εκδήλωση, για ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο πραγματικά κυριαρχεί στις εφημερίδες, στο δημόσιο διάλογο σε όλη την Ευρώπη, που είναι η μετανάστευση, με τίτλο «Ευρωπαϊκές λύσεις για την κοινή πρόκληση της μετανάστευσης». Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σχοινά, για ένα σύντομο χαιρετισμό και να προχωρήσουμε στην εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε κοντά μας. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Δήμαρχοι, κύριοι Πρέσβεις, φίλες και φίλοι. Ήτανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2020, όταν η Επίτροπος Γιόχανσον και εγώ παρουσιάσαμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. 15 μέρες πριν, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2020, ξυπνήσαμε μετά την τρομακτική πυρκαγιά που κατέστρεψε το κέντρο υποδοχής στη Μόρια. Μια φρικτή εικόνα, ένα εφιαλτικό πρωινό που χαράχτηκε για πάντα στη μνήμη μας. Εκείνο το πρωινό, η εικόνα της καμένης Μόριας αντικατόπτριζε και τις παθογένειες που κληρονομήσαμε. Όλα όσα ήταν λάθος στη μέχρι τότε προσέγγιση της Ευρώπης στη μετανάστευση και το άσυλο. Ένα ημιτελές οικοδόμημα. Ένα μη σύστημα. Μια κακοφωνία πολλαπλών αποσπασματικών ρυθμίσεων που ουσιαστικά εναπόθεταν το βάρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σχεδόν εξ ολοκλήρου στα κράτη-μέλη πρώτης εισόδου, χωρίς κανέναν ενσωματωμένο μηχανισμό αλληλεγγύης. Ένα σύστημα απορρίθμισης που βασιζόταν σε απαρχαιωμένες έννοιες που δεν μας επέτρεψαν να αντιμετωπίσουμε την κρίση του 2015-16, όταν 10.000 άνθρωποι έφταναν καθημερινά στην Ελλάδα ως σημείο εσόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, σχεδόν μια δεκαετία μετά, έχουμε επιτέλους στα χέρια μας μια ιστορική, ολιστική, συνεκτική συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρώπη. Μια επιτέλους ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, για την οποία μπορούμε και πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, τον Ιανουάριο του 2020, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, είχα διατυπώσει την εξής άποψη. Είχα πει ότι τόσο στη Μόρια, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, στη Λαμπεντούσα, στο Καλέ, ό,τι μας ενοχλεί, ό,τι μας ντροπιάζει, δεν οφειλόταν στην Ευρώπη, αλλά στην έλλειψη Ευρώπης. Ήταν το κόστος της μη Ευρώπης που μας έκανε να υποφέρουμε. Είχαμε δώσει τότε την υπόσχεση ότι θα εργαζόμασταν προς ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο που θα ερχόταν ακριβώς να καλύψει το κενό και τις παθογένειες αυτές. Το σύμφωνο λοιπόν αυτό είναι σήμερα μια πραγματικότητα. Αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή συμφωνία δεν είναι κάτι που εκολάφθηκε στα γραφεία των Βρυξελών από κάποιους γραφειοκράτες με κλειστές πόρτες. Μαζί με την Ήλβα, πριν παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, πραγματοποιήσαμε εκτενείς διαβουλεύσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Μιλήσαμε με όλους. Πρωθυπουργούς, υπουργούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινωνία των Πολιτών. Επιλέξαμε να λειτουργήσουμε ως αρχιτέκτονες ενός οργανωμένου σχεδίου.
Στην πορεία όμως, πολύ συχνά κληθήκαμε να δουλέψουμε ως πυροσβέστες, αντιμέτωποι με μια σειρά πρωτόγνωρων προκλήσεων. Και οι δύο μεγάλες κρίσεις που διαχειριστήκαμε στο μέτωπο της πυρόσβεσης είχαν ένα κοινό παρονομαστή. Είχαν μια Ευρώπη που δεν ήταν έτοιμη. Παρόλα αυτά όμως, και στις δύο αυτές κρίσεις, δώσαμε επαρκείς απαντήσεις. Η πρώτη ήταν στον Εύρο, την καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ηγεσία όλων των ευρωπαϊκών θεσμών στάθηκε στο πλάι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όταν 20.000 απελπισμένοι άνθρωποι έπεσαν θύματα εργαλειοποίησης από έναν αυταρχικό ηγέτη. Αυτό που αντιμετωπίσαμε τότε δεν ήταν μια μεταναστευτική κρίση. Ήταν μια υβριδική απειλή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείξαμε τότε ότι η Ευρώπη έχει σύνορα. Διατυπώσαμε επαρκείς απαντήσεις. Αναπτύξαμε σε λίγους μήνες τη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση της Frontex στην Ευρώπη, στα σύνορα στον Εύρο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα των χωρικών του Εύρου να χειροκροτούν στις πόρτες των σπιτιών του, όχι απλώς την ευρωπαϊκή ηγεσία, αλλά και τις δυνάμεις της Frontex που αποδείκνυαν στην πράξη ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Και λίγους μήνες μετά, πάντα στο μέτωπο της πυρόσβεσης, είχαμε μια νέα υβριδική απειλή, αυτή τη φορά στη Λευκορωσία, απέναντι στην Πολωνία, στη Λετωνία και στη Λιθουανία, με 30.000 εργαλειοποιημένους, απελπισμένους ανθρώπους, που μέσω 8 περιφερειακών αεροδρομίων γινόταν θύματα μιας πελώριας επιχείρησης εξαπάτησης και ουσιαστικά εγκαταλείπονταν σε ένα παγωμένο δάσος στο κέντρο της Ευρώπης. Και εκεί διατυπώσαμε απαντήσεις. Οργανώσαμε έναν μεγάλο διεθνή συνασπισμό. Σταματήσαμε τις πτήσεις προς το Μίνσκ και αποδείξαμε, όπως και στον Εύρο, ότι η Ευρώπη είναι πολύ δυνατή, πολύ σημαντική και δεν μπορεί να εκβιαστεί από κανέναν. Δεν αρκεί όμως η επιτυχία στο μέτωπο της πυρόσβεσης. Η δουλειά στην κατασκευή του νέου σπιτιού της Ευρωπαϊκής Μετανάστευσης συνεχιζόταν παράλληλα. Και όταν στις 20 Δεκεμβρίου, μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε αυτή τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Συμφωνία, δώσαμε για πρώτη φορά ουσία και περιεχόμενο στην έννοια της Ευρώπης των λύσεων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, η Ευρώπη θα διαθέτει έναν προβλέψιμο εγγυημένο μηχανισμό αλληλεγγύης, κατοχυρωμένο στο ενωσιακό δίκαιο, που θα διασφαλίζει για πάντα ότι κανένα από τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης δεν θα αφαιθεί να διαχειριστεί μόνο του τις προκλήσεις της μετανάστευσης. Είναι μια συμφωνία ολιστική και ισορροπημένη. Γιατί αν μάθαμε κάτι από την εμπειρία του 2016, είναι ότι για να παραμείνει το όλο σύστημα λειτουργικό, τα στοιχεία ευθύνης και ισορροπίας πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για πλήρη και υποχρεωτική αλληλεγγύη χωρίς να πετύχουμε την πλήρη και ολοκληρωτική ευθύνη για τη φύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων. Όσον αφορά στην αλληλεγγύη, διασφαλίζουμε σταθερή αλληλεγγύη μέσω ενσωματωμένων μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εγγυώνται ότι κάθε κράτος μέλος που θα ενεργοποιήσει ένα αίτημα αλληλεγγύης θα έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός θα ανταποκριθεί στο αίτημά του. Και όσον αφορά την ευθύνη, θεσπίζουμε μια σύντομη υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου στα σύνορα, στα εξωτερικά σύνορα, τη λέμε screening, που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διοχετεύει πολύ γρήγορα τους ανθρώπους στις εκάστοτε κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος. Διασφαλίζουμε λοιπόν έτσι, σε αντίθεση με όσα λένε οι λαϊκιστές, ότι δεν θα υπάρχει συσσόρευση ανθρώπων στα εξωτερικά σύνορα και δεν θα έχουμε
τις διαδικασίες, τις αργόσυρτες, τις δύσχριστες, που τόσο ταλαιπώρησαν και τους ετούντες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να κλείσω εκφράζοντας τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς την Ελλάδα για το σταθερό, το συνεπή, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχαν αυτά τα 4 χρόνια στη στήριξη και της διαδικασίας πυρόσβεσης και στη στήριξη της κατασκευής του νέου σπιτιού της Ευρωπαϊκής Μετανάστευσης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, γιατί σε αυτές τις δύο δύσκολες στιγμές, και στον Εύρο, αλλά και το πρωί μετά την πυρκαγιά της Μόριας, με κρύο αίμα, ψυχραιμία, μου είπε «Θα τα φτιάξουμε όλα σωστά και θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή». Και με χαρά βλέπω ότι αυτή η δέσμευση, αυτή η στήριξη αναδεικνύεται πια σαν μια απτή πραγματικότητα. Στα νησιά του Αιγαίου έχουμε πια υπερσύγχρονα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης 100% χρηματοδοτημένα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, φτιαγμένα σύμφωνα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα task force για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα, το οποίο μάλιστα θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα, που αποδίδει στην πράξη. Και το πιο σημαντικό, έχουμε μια Ελλάδα πρωταγωνιστή και συνδιαμορφωτή της Μεγάλης Συμφωνίας για το Σύμφωνο. Η Ελλάδα, πιστέψτε με, θα είναι ένας από τους μεγάλους νικητές του Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Και εξυπακούεται ότι δεν θα είναι μόνη της όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής της νέας συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει στη διάθεση των κρατών μελών εξαιρετικά σημαντικούς πόρους για την εφαρμογή του Συμφώνου. Όταν ολοκληρωθούν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης, υπολογίζουμε βάσιμα ότι θα διοτεθούν συνολικά επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σκοπό αυτό ως το 2027. Από αυτά τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο προβλέπεται συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση υποδομών και τεχνογνωσίας σε σχέση με τις νέες συνοριακές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει άμεση πρακτική στήριξη προς την Ελλάδα στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού, προσωπικού και συστημάτων πληροφορικής. Επιπλέον, μια μεσοπρόθεσμη ενίσχυση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί στα κράτη-μέλη την επόμενη διετία για τα προγράμματα μετανάστευσης και συνόρων. Φίλες και φίλοι, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κλείσω με μια πιο προσωπική αναφορά. Στις 15 Νοεμβρίου του 2020, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ζάγκρεπ, λίγο πριν αναλάβει η νέα επιτροπή τα καθήκοντά μας και εγώ τα δικά μου, ο νέος τότε Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε την τιμή να με δείξει στο συνέδριο και να μου πει «Μαργαρίτη, περιμένουμε αποτελέσματα, όχι μόνο προθέσεις». 4 χρόνια μετά, περήφανα μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια και να του πω ότι, Πρόεδρε, τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτη. Είναι μεγάλη η χαρά και πολύ μεγάλη η τιμή που υποδεχόμαστε εδώ σήμερα τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντανακλά αυτό σε όλους μας, σε όλους τους εργαζόμενους, την πολιτική ηγεσία, την υπηρεσιακή ηγεσία, αλλά και όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που καθημερινά δίνουν τον αγώνα στην υπηρεσία ασύλου, στο σύστημα υποδοχής και φιλοξενίας, στην αρχή προσφυγών, στην νόμιμη μετανάστευση και σε όλα τα υπόλοιπα, τόσο εδώ στο κέντρο, στην Αθήνα, αλλά και στις περιφερειακές δομές μας, στις 33 δομές φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά και στην ενδοχώρα, στα περιφερειακά γραφεία ασύλου, σε όλες μας τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε και βρίσκεστε σήμερα εδώ, κοντά μας, και ο λόγος τώρα σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, dear Ylva, welcome once more to Athens. Κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί εργαζόμενοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ένα Υπουργείο το οποίο, ας μην ξεχνάμε, γεννήθηκε μέσα από την κρίση του μεταναστευτικού, όμως πατάει πια σήμερα καλά στα πόδια του. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, ήδη από τις αρχές του 2024, είμαστε εδώ στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα με την παρουσία τόσο του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Επιτρόπου Γιόχανσον, για να συζητήσουμε σε μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τις ευρωπαϊκές απαντήσεις στη μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού προβλήματος. Και να απόδειξη ότι πρόκειται για ένα φλέγον, θα έλεγα διαχρονικά επίκαιρο ζήτημα, του οποίου η διαχείριση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την ίδια την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τελικά και την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ιδέας. Έτσι, ως μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή πρόκληση, οι μεταναστευτικές ροές προς την ευρωπαϊκή μας Ήπειρο απαιτούν και μια ευρωπαϊκή λύση. Λύση που πριν απ' όλα σημαίνει συμπόρευση, κοινή δράση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλων των ευρωπαϊκών θεσμών, απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα. Γιατί ό,τι μπορεί να συμβαίνει και σήμερα στον Εύρο, στα νησιά του Αιγαίου, δεν εκδηλώνεται εξαιτίας μόνο της φύσης αυτών των περιοχών. Αποτελούν τα ανατολικά, θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης. Και αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε ότι τα πρωτογενή κύματα παράνομων μετακινήσεων προς την Ελλάδα τελικά μετατρέπονται συχνά και σε δευτερογενή μετακινήσεις προς την Γερμανία, προς τη Σκανδιναβία, προς την Κεντρική Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, οι ροές που καλούμαστε εμείς να διαχειριστούμε καθημερινά έχουν συχνά ως βασικό προορισμό τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η χώρα μας έτσι γίνεται ουσιαστικά πολύ συχνά απλά ένας ενδιάμεσος σταθμός, κάτι το οποίο περιλαμβάνει και τις δικές του ξεχωριστές αντιφάσεις. Ευρωπαϊκή λύση, ωστόσο, σημαίνει και κάτι ακόμα, την ειλικρινή απάντηση. Αν μπορούμε, με νόμιμες, με ευρωπαϊκές διαδικασίες, με διαδικασίες οι οποίες είναι γεωμένες στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, στις ευρωπαϊκές αξίες, να αντιμετωπίσουμε τις παράνομες διακινήσεις ανθρώπων. Και βέβαια, αν διαθέτουμε τελικά το σθένος, αλλά και την τόλμη, να συνδέσουμε τις αρχές του κράτους δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με την ίδια τελικά την προάσπισή τους. Με άλλα λόγια, να αποδείξουμε αν τελικά η Ένωση μας μπορεί και ξέρει να μεταφράζει τις διακηρύξεις της σε μια ενιαία και αποτελεσματική πολιτική. Και όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό και από τον Αντιπρόεδρο και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε μετά και από την Επίτροπο, η απάντηση είναι ναι, μπορούμε. Μπορέσαμε και μπορούμε. Και η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση σήμερα που αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, κάνει πράξη αυτήν την πολιτική. Εφαρμόζοντας μια πολιτική αυστηρή, αλλά ταυτόχρονα δίκαιη. Με πολιτική πάντα εντός του νόμου και των ανθρωπιστικών μας αξιών. Αλλά και αδιαπραγμάτευτη όσον αφορά στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για να μπορούμε να εκπέμπουμε παντού τις αξίες μας, έχουμε πρώτο χρέος να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να τις προστατεύουμε. Και γνωρίζω ασφαλώς ότι κάποιοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν ανθρώπινα δράματα και να επιτεθούν συλλήβδιν στην πατρίδα μας, στη Frontex, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δεν δίστασαν ακόμα και να κατασκευάσουν τραγωδίες, για να αποδειχθεί μετά ότι εξυπηρετούσαν ουσιαστικά τα σχέδια των λαθροδιακινητών. Κάνουν λάθος όμως.
Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική δεν σημαίνει ανοιχτά ή ανύπαρκτα σύνορα. Σημαίνει κανόνες, ανθρωπιά και ευαισθησία δίπλα στον νόμο και την ευταξία. Και αυτούς ακριβώς τους κανόνες τηρήσαμε και το 2020 απέναντι στην εργαλειοποίηση της προσφυγικής κρίσης, μια απάντηση η οποία χαιρετήθηκε τότε από όλη την Ευρώπη με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των ευρωπαϊκών θεσμών στα σύνορα του Εύρου. Και τους ίδιους αντιτάσσουμε σε όσους καλλιεργούν σήμερα και στην πατρίδα μας την εχθροπάθεια και την ξενοφοβία. Αυτήν την επικίνδυνη εκδοχή του λαϊκισμού που με ευκολία φορτώνει κάθε πρόβλημα της κοινωνίας μας σε αυτόν τον ανώνυμο ξένο, ενώ αντίπαλος της ισότιμης πολιτείας δεν είναι κανείς δικός μας, δεν είναι κανείς ξένος, είναι κάθε παράνομος και κάθε παραβάτης. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το 2023 μας αφήνει πίσω του, πιστεύω, με σημαντικές επιτυχίες στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική. Διαχειριστήκαμε αυτήν την διεθνώς αυξημένη μεταναστευτική πίεση, πιστεύω, καλύτερα από πολλούς εταίρους μας. Και οι παράνομες ροές αφήξεων ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση και με τον κεντρικό μεσογειακό διάδρομο και με το διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουμε δει μια περαιτέρω μείωση των ροών, χάρη και στην καλύτερη συνεργασία την οποία πετύχαμε με την Τουρκία. Όσοι φτάνουν στα νησιά μας, καταγράφονται και ταυτοποιούνται σε σύγχρονες και καλά οργανωμένες δομές υποδοχής, φιλοξενίας και ταυτοποίησης. Ανοίγω μια παρένθεση, κάντε την αντιδιαστολή. Με την κατάσταση η οποία επικρατούσε το 2019 ή την κατάσταση την οποία βρήκαμε μπροστά μας μετά την καταστροφική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη Μόρια. Μιλάμε για μια άλλη εικόνα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αυτή την επιτυχία την πιστώνεται ισότιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας στήριξε σε αυτή την προσπάθεια και η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε αυτοματοποιήσει πια και αποδίδουμε γρήγορα άσυλο εκεί που πρέπει, με τυποποιημένες διαδικασίες. Και βέβαια, αυτή η μεγάλη πρόοδος την οποία συντελέστηκε στην πατρίδα μας, έρχεται, θα έλεγα, να κουμπώσει με την πολύ σημαντική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο της επίτευξης συμφωνίας για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και ασύλου, μια συμφωνία η οποία βαδίζει πια προς την οριστική της, επικύρωση την Άνοιξη. Χρειάστηκε χρόνος, χρειάστηκε επιμονή. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και πρωτίστως στην ίδια την Επίτροπο, την κυρία Γιώχανσον, για την επιμονή με την οποία διαπραγματεύτηκε με όλους τους εμπλεκόμενους αυτή τη συμφωνία. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτή την συμφωνία πριν από κάποιους μήνες. Είναι μια συμφωνία που προφανώς δεν επιλύει από μόνη της μονομιάς το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, όμως είναι μια πολύ σημαντική τομή. Εξοπλίζει επιτέλους την Ένωσή μας με σημαντικά, με απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Και βέβαια για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αποκτούμε πια έναν θεσμοθετημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μηχανισμό αλληλεγγύης, αλλά και μια νομική αναγνώριση της περίπτωσης εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προβλήματος από άλλες χώρες που μπορεί να σκέφτονται ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατατρεγμένους ανθρώπους για να προωθούν τους δικούς τους γεωπολιτικούς σκοπούς, κάτι το οποίο δυστυχώς έχει γίνει ιστορικά και στα ελληνικά σύνορα, αλλά και στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε πετύχει μια σημαντική πρόοδο σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών στο να αναγνωρίσουμε ότι πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η εξάρθρωση των δικτύων λαθρέας διακίνησης των ανθρώπινων ζώων. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε η Επίτροπος Γιώχανσον τον περασμένο Νοέμβριο στη σχετική διάσκεψη
για τη συγκρότηση μιας παγκόσμιας συμμαχίας στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική αφετηρία. Ένα ξεκίνημα και με νέους συνοδοιπόρους, καθώς πια υποδεχόμαστε στην ζώνη του Σέγγεν και τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Και η Ελλάδα θα πάψει έτσι να είναι η μοναδική χώρα που δεν θα συνορεύει με κράτος μέλος αυτής της ευρωπαϊκής ασπίδας ασφάλειας. Και επειδή έχουμε κοντά μας σήμερα πρέσβεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ ειδικά στους πρέσβεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και να συγχαρώ τις δύο αυτές φιλικές χώρες. Είναι μια επιτυχία δικιά τους, αλλά ταυτόχρονα και μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να αναφερθώ εντάχει και σε ένα ακόμα θετικό γεγονός, την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι με τη δικιά σου συμβολή, αγαπητή Ήλβα, της διευκόλυνσης έκδοσης ταξιδιωτικών θεωρήσεων για Τούρκους πολίτες που θα θέλουν να έρθουν για τουρισμό σε 10 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μια προοπτική, η οποία χαιρετίστηκε και από την ίδια την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι χαιρετίστηκε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, και από τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει και η δικιά σας παρουσία σήμερα εδώ. Νησιά τα οποία σήκωσαν, ειδικά τα νησιά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή οργανωμένες δομές, ένα δυσανάλογο βαρός μαζί με τον Εύρο στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Είναι κάτι το οποίο ολόκληρη η Ευρώπη το αναγνωρίζει. Προσωπικά είμαι ευγνώμων στον αγώνα όλων των τοπικών κοινωνιών και ικανοποιημένος από το γεγονός ότι πια σήμερα η κατάσταση που επικρατεί και στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως είπα και πριν, είναι τελείως διαφορετική και σίγουρα πολύ καλύτερη από αυτήν την οποία κληρονομήσαμε το 2019 και να γνωρίζουν οι κάτοικοι των νησιών ότι θα στεκόμαστε πάντα δίπλα τους και βέβαια ελπίζουμε ακόμα περισσότερους πόρους στην διάθεση και της πατρίδας μας. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε εν μέσω μιας περίπλοκης διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής την 1η Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα έχει καταστήσει απολύτως σαφή τη θέση της, μαζί με σχεδόν όλες, θα έλεγα, τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι μπορεί να δεχτεί αυτήν την διαπραγμάτευση να καταλήξει μόνο εφόσον αξιοποιηθούν οι δυνατότητες να αυξήσουμε και άλλο τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας για τα πολύ σημαντικά ταμεία, τα οποία υποστηρίζουν την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος σε όλη την Ευρώπη. Κλείνω με δύο σκέψεις για το σήμερα και για το αύριο. Με την πρώτη να σημειώνει ότι ήδη η Ελληνική Βουλή πριν από λίγες εβδομάδες ενέκρινε με μια εντυπωσιακή, με μια συντριπτική πλειοψηφία την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την πρόσβαση στη νόμιμη εργασία μεταναστών και αιτούντων ασύλων, οι οποίοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν προσφορά για να εργαστούν, όπως όμως και την θεσμοθέτηση του συντονιστή απελάσεων. Στα δε ζητήματα των επιστροφών και εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε, αγαπητέ μου Υπουργέ, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού πυλώνα της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Και νομίζω ότι αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι στην πατρίδα μας, σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το μεταναστευτικό δεν είναι απαραίτητα ένα πεδίο διχασμού, αλλά ότι η σωστή αντιμετώπιση του μπορεί να συμβάλλει και στην ανάπτυξη του τόπου, αρκεί να έχουμε μια συνεπή πολιτική που να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Απ' τη μία, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπινων ζώων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απ' την άλλη, την διαμόρφωση νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης που θα αντιμετωπίζουν στην πράξη και τα κενά που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας της πατρίδας μας. Με σαφείς προϋποθέσεις,
σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας μας, τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτήν την ισορροπία πιστεύουμε, μπορούμε να την κάνουμε πράξη. Μπορεί η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια στη διαμόρφωση αυτής της πολυπόθητης ισορροπίας, η οποία αποτελεί και το ζητούμενο για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Ο Υπουργός, ο Δημήτρης Κερίδης, έχει αναλάβει βαρύ φορτίο, καθώς έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν και άλλες συμφωνίες για την εργασιακή κινητικότητα με φίλες χώρες. Οπότε αυτός ο συντονισμός πια της νόμιμης μετανάστευσης, που κατά την άποψή μας πρέπει να οργανωθεί υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ακόμα να δείξει πολλά δείγματα γραφής, ώστε, παραδείγματος χάρη, άδειες διαμονής, ανανεώσεις, μετακλήσεις εργαζομένων να διεκπαιρώνονται γρήγορα και αξιόπιστα και σε διαρκή, θα έλεγα, σε ένα διαρκές ισοζύγιο με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας μας. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνδέεται τόσο με ευρωπαϊκές ενταξιακές πολιτικές, όσο και με εθνικές λειτουργίες ενσωμάτωσης. Να μην φοβόμαστε τη λέξη ενσωμάτωση. Στην πατρίδα μας είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία που έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από το να υποδεθούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, γιατί όχι, σε βάθος χρόνου να κάνουν μόνιμα τη ζωή τους εδώ πέρα. Έχουμε εξάλλου και παραδείγματα από το παρελθόν και δεύτερης γενιάς οικονομικών μεταναστών με πολύ επιτυχημένη ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι ζητήματα και προκλήσεις της εποχής, για τα οποία εμείς είμαστε πια έτοιμοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Και δεύτερη σκέψη αποτελεί και τον επίλογό μου. Αισθάνομαι, κυρίες και κύριοι, ότι η πατρίδα μας τάχθηκε από την συγκυρία να υπηρετήσει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αποστολή στο μεταναστευτικό ζήτημα. Να αποδείξει ότι αυτός ο κυματισμός της ιστορίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανατρέψει τις πανανθρώπινες και δημοκρατικές αξίες της Ένωσής μας. Ούτε όμως ταυτόχρονα να απειλήσει το σκάφος με το οποίο ταξιδεύουμε μέσα στον χρόνο και πάνω από τα σύνορα. Βαδίζοντας λοιπόν προς τις ευρωεκλογές, όσοι είμαστε Ευρώπη και αγαπούμε την Ευρώπη, καλούμαστε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση και με τόλμη και με σύνεση, κλείνοντας την πόρτα στην παρανομία και στην εκμετάλλευση, ταυτόχρονα ανοίγοντας το παράθυρο στην συνεργασία με βάση την σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά και πηξίδα μας το μέτρο. Κάναμε μεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία 4 χρόνια και είναι στο χέρι μας αυτή την πολύ σοβαρή προσπάθεια να την συνεχίσουμε με ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και τώρα το σημείο της συζήτησης που έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, που είσαστε κοντά μας και για τις παρατηρήσεις σας. Πριν δώσω το λόγο στην αγαπητή φίλη Ήλβα, θα ήθελα λίγο να αναγνωρίσω αυτούς τουλάχιστον που είναι εδώ στην πρώτη σειρά, ξεκινώντας επί δεξιών μου, τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής και με αυτή την ιδιότητά του βρίσκεται σήμερα εδώ, τον κύριο Τσαβδαρίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων που ανήκει το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, τον αγαπητό Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη,
ήταν να είναι κοντά μας και του Νοτιού Αιγαίου ο κ. Χατζημάρκος, αλλά έχουν αρχιερεσία σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βεβαίως τους τρεις γενικούς γραμματείς του Υπουργείου, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Μοσχόφ και τον κ. Ιατρίδη, και εξ αριστερών τον κ. Ρουσόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και σύντομα, ελπίζουμε, πρόεδρος και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια μοναδική τιμή για την Ελλάδα. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε αυτό το αξίωμα, Θόδωρε, και συνοδοιπόρος στη Βόρεια Αθήνα. Βεβαίως την αγαπητή φίλη Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΛΥΜΠΕ, Ελίζα, και τον Γενικό Γραμματέα που μας τον πήρατε από το Υπουργείο προέξι μηνών, τον Μάνο Λογοθέτη, για το προστασίας του πολίτη. Και βέβαια στις πίσω σειρές έχουμε πάρα πολλούς εκτός από το Υπουργείο, γενικούς διευθυντές, εκπροσώπους των ΜΚΟ, των πιο σημαντικών που συνεργάζονται με το Υπουργείο μας, τους δημάρχους. Θέλω λίγο να ξεχωρίσω τους δύο δημάρχους από την Λέσβο, το νησί που έχει βρεθεί κατ' εξοχήν και φέτος στην προμετωπίδα της μεταναστευτικής πίεσης και βεβαίως όλων των υπόλοιπων 10 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται σήμερα εδώ ακριβώς και για το πρόγραμμα της διευκόλυνσης έκδοσης τουριστικών θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες. Now, I will go to Ylva. Ylva Johansson is a very, to say the least, the very seasoned European politician. She has been a minister in the Swedish government since the 90s, long before I entered politics in 2019. And she has been through various portfolios until she became European Commissioner for Home Affairs in 2019. And she has excelled herself in that field with the big success of the pact that we have managed to reach. I have worked with her the last 6 months very closely, and I am grateful for her trust and cooperation. Together, we have managed to meet many challenges, including the surge in migratory pressure. Recently, the visa program for Turkish citizens, the new funding that we look forward and we have managed to secure, and so on and so forth. It is really a great pleasure to have you with us, Ylva, here in Athens. Thank you for this wonderful call. Και η κυρία Βούλτεψη, βέβαια, η υφυπουργός μας, και ο κύριος Τηλιανίδης, στην πρώτη σειρά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και ο κύριος Παπασταύρου από την Προεδρία της Κυβέρνησης, με τον οποίο, ο οποίος θα προεδρεύσει τη σύσκεψη που έχουμε αργότερα στο Υπουργείο για την ένταξη. Ylva, the floor is yours. Thank you very much, and it's great to be in Greece and in Athens again and to be able to speak in front of such a distinguished audience, so I'm very happy to see you all. And can I start by saying, for this journey that we have been doing together, I took office the 1st of December in 2019, and I can see how the development in Greece has been since then. It's a remarkable development, significant steps. The first year when I was in office, we started with 40,000 people on unacceptable conditions on the islands. A few months later, we had the pandemic hurting. Then we had Erdogan saying he will open the borders. A few months later, we had a fire in Moria. There was a lot of crisis. And this, I think, is impressive. The journey that Greece has been doing when it comes to managing migration properly. Does this mean that we are without challenges? No. Of course, we still have a lot of challenges. But what it proves is that when we work together, we can manage a lot. And this is also what we've seen on the European level. That where we started when I took office, there was a situation where migration was seen as a toxic topic with a blocked situation, impossible to find workable solutions together. And now
Only a few weeks ago, we managed to get the whole pact politically agreed, and that was also a long journey, and Margarete told a little bit about this journey. And that also shows that not all problems are solved. We will still have challenges, but it shows that when we work together, it's amazing how much we can achieve and how big challenges we actually can manage. And a little bit, I think we are going from chaos to order. Yeah? And this is also the threat of migration is when it's chaos, when we are not in control, where we don't know who is entering or why, or when there are chaotic circumstances. But the truth is also that without migration, we will starve. Because we need also migration, but we need it in an orderly way. And this is the journey that we have to do together. I will come back to that later. But I think this is what you have proved here in Greece. And of course, you have more challenges to tackle. This is what we have proved on the European level. And of course, again, a lot of more things need to be done. But it's amazing also what we can do when we actually work together. Okay. You took me by surprise because you were very short. Νομίζω ότι πολύ επιγραμματικά, αν έλεγα δύο πράγματα για τη σημερινή μας εκδήλωση, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι αποστολή μας είναι να διασώσουμε την ευρωπαϊκή ιδέα από την τοξικότητα και την διχαστικότητα η οποία περιλαμβάνει τη μετανάστευση. Σίγουρα σε μεγάλο μέρος της σημερινής Ευρώπης. Και νομίζω ότι η ελληνική μεταναστευτική πολιτική, με όλες τις ελλείψεις, με όλα τα προβλήματα, με όλες τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μπορεί και δίνει αυτή την ισορροπία, όπως περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, που χρειαζόμαστε, μεταξύ της καταπολέμησης από τη μια του παράνομου, αλλά της ενθάρρυνσης από την άλλη, νόμιμων εναλλακτικών, λελογισμένης μετανάστευσης, όπως χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία και σίγουρα η ελληνική. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι κραυγές και αφέλειες. Χρειαζόμαστε λύσεις και θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες κατεξοχήν απαιτούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Και η λύση που πρέπει να είναι ευρωπαϊκή για να είναι αποτελεσματική, γιατί μας αφορά όλους το ζήτημα και αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν μένουν εδώ συχνά, όπως αναφέρθηκε ήδη και περιγράφηκε, πηγαίνουν στην Βόρεια Ευρώπη ως δευτερογενείς ροές και αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν συμβαίνουν για το εδώ αλλά για το εκεί. Οι λύσεις οι οποίες πρέπει να είναι ευρωπαϊκές θα πρέπει να στηρίζονται αφενός στις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά αφετέρου και σε μια στοχευμένη συμπαγή πολιτική φύλαξης συνόρων και εξωτερικής διάστασης σε συνεργασία με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα και είναι ένα παράδειγμα αυτό, το αποδείξαμε και με την υπερψήφιση την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διχάζονται ή ψάχνουν να βρουν λύσεις δεν ξέρω πού, στη Ρουάντα, εδώ να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο που θα σας έλεγα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την νόμιμη μετανάστευση. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, το οποίο δεν έχει προσεχθεί. Ενώ έχουμε ένα εξαιρετικό σύστημα ασύλου, το οποίο διαχειρίζεται με αξιοπιστία και ταχύτητα τα αιτήματα όσων έχουν έρθει στην Ελλάδα παράτυπα, των παράνομων αφίξεων δηλαδή, και μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουμε απόφαση, στο ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης είμαστε πίσω. Και η ανανέωση μιας νόμιμης άδειας εργασίας μπορεί να καθυστερήσει και 2 χρόνια. Αυτό είναι αδιανόητο. Όπως είναι παράδοξο το γεγονός ότι η Ευρώπη και ο διεθνής νόμος ασχολείται μόνο με το ένα, με τα δικαιώματα των παρατύπων και όλη η προσοχή πέφτει στο τι θα γίνει με αυτούς και αφήνει απ' έξω εντελώς την εθνική δικαιοδοσία και συχνά κακοδιαχείριση τους νόμιμους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει λοιπόν, όπως σωστά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο 24, τώρα που το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης έχει επανέλθει καθώς η οικονομία αναπτύσσεται,
διότι τα χρόνια της κρίσης και τα χρόνια του κορονοϊού δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα στα πρότυπα της πρότυπης υπηρεσίας ασύλου που έχει και μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει καθυστερήσεις, η οποία πάρα πολύ γρήγορα βγάζει αποφάσεις, αποφάσεις αξιόπιστες, οι οποίες αντέχουν μετά στον δικαστικό έλεγχο, όταν υπάρχουν απορριπτικές και προσφεύγουν οι αιτούντες, να αποκτήσει και τον μηχανισμό εκείνο τον διοικητικό, τον επαρκή, ο οποίος με ταχύτητα αποτελεσματικότητα, με σεβασμό στους αιτούντες, με σεβασμό στις ανάγκες των εργοδοτών και της οικονομίας, να μπορεί γρήγορα να δίνει απάντηση. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση για το 2024 και εδώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Επίτροπο, εκτός των άλλων, για την πρωτοβουλία που έλαβε με το Talent Pool, την δεξαμενή ταλέντων και την πανευρωπαϊκό συντονισμό στο επίπεδο της νόμιμης μετανάστευσης. Yes, I think this is really important. Just to give you some figures on the EU level, that on an ordinary year, we have around 3.5 million legal migrants coming, and approximately 300,000 irregular coming, like 10% compared to the legal ones. And the legal migration works very well, I must say, but it's not enough, because for demographic reasons, the population in working ages in the EU will decrease with 1 million per year. It's decreasing with 1 million per year. That means that the legal migration should grow more or less with 1 million per year. And that is really a challenge to do that in an orderly way. So I think it's very important that we see that this is a comprehensive approach that is needed. We have to avoid those people that use the smugglers to actually often risk their lives on the irregular arrivals to the European Union. This needs to be prevented, and the smugglers need to be arrested. And to be able to do that, we need this global alliance against migrant smugglings and the new legislation that I have put forward to fight the smugglers. At the same time, we need to have a swift process, as you have now, for those that apply for asylum. And those that are not eligible to stay, they have to return to the country of origin. And here is also an area where we are now stepping up significantly to have a better return rate and swifter processes for that. But at the same time, we need to open more legal pathways because we need it. And this is an orderly way for people to come to the European Union, both for refugees and for labor migration. Just to give you one example, when we had the Taliban takeover in Afghanistan, you remember? I remember we had an extraordinary council meeting with the ministers of interior, and everybody was very upset and very nervous and saying, oh, what shall we do? Soon we will have millions of irregular migrants coming from Afghanistan. And I say, wait a minute, they are in Afghanistan, and they are at threat. We have a lot of women, we have a lot of female judges, we have a lot of fundamental rights activists that are threatened right now in Afghanistan. And then we changed the mood. And all 27 member states made humanitarian corridors for 45,000 Afghans to rescue them out of Afghanistan. So legal ways and safer ways are not only for labor migration, that's the highest number we need, but also to give a shelter for refugees. We recently have a pledge exercise for resettlement of refugees that we do together with UNHCR. And I'm proud to say that European Union, despite the situation that we have migration challenges, despite the situation we have 4 million Ukrainian refugees, member states are not decreasing their pledges for resettlement for those that are most in need in different parts of the world. So this is also important that we invest in the legal ways, and this is a way to have a migration policy that is in order. And this, I think, is really what our citizens ask us. It's not how many migrants, it's can we do it in an orderly way? Can we manage it? Who is in control of who is coming, and that will really help people to integrate and settle
into the society and that where they should be welcome. And I really agreed with Prime Minister Mitsotakis saying also there is a poison and that causes xenophobia and racism. And that need to be addressed because this is this poison in society that will hamper all the good outcome that we could have of a good management of migration. Ακούστε αυτό το νούμερο. Το 90% και πλέον όσων ναι, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Το 90% όσων διακινούνται παράτυπα, το 90% και πλέον των παράνομων αφήξεων, συμβαίνει μέσω διακινητών, μέσω της διακίνησης. Η καρδιά του προβλήματος είναι η παράνομη διακίνηση. Και όπως αρέσκεται να λέει πολύ σωστά η Ήλβα, τα δίκτυα καταπολεμώνται με δίκτυο, δηλαδή με συνεργασία. Πρέπει να συνεργαστούμε. Οι 27 χώρες έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχουμε υπάρξει πάρα πολύ αφελείς, θα σας έλεγα, απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και την τεράστια μπίζνα δισεκατομμυρίων που είναι η παράνομη διακίνηση μεταναστών. Και να σώσουμε το σύστημα ασύλου και διεθνούς προστασίας από τους καταχραστές του, το οποίο προϋποθέτει και επιστροφές. Όποιος έρχεται στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι θα μείνει στην Ευρώπη. Εάν δικαιούται άσυλο, ναι. Αν όχι, θα πρέπει να επιστρέφεται. Και εδώ έχουμε πάρει την πρωτοβουλία του Εθνικού Συντονιστή ακριβώς επιστροφών για να επιταχύνουμε από τα χαμηλά, όπως έχει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με ελάχιστες εξαιρέσεις, πολύ χαμηλά νούμερα, και να πιέσουμε συλλογικά ως Ευρώπη τις χώρες προέλευσης να δεχθούν πίσω αυτούς. Κλείνω λέγοντας τούτο. Προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι να δεχθούμε δύο βασικές αλήθειες. Πρώτον, ότι η Ευρώπη έχει σύνορα. Σύνορο σημαίνει το φυλό. Ανοιχτά σύνορα είναι αντίφαση στην έννοια, διότι ανοιχτό σύνορο πάβει να είναι σύνορο. Το σύνορο πρέπει να φυλάσσεται. Αυτό είναι μια μεγάλη ουσιαστική αλήθεια, την οποία κάποιοι ακόμα και σήμερα δυσκολεύονται να δεχθούν. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, συνυφασμένο με την ίδια την ανθρώπινη φύση, με τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Είμαστε προϊόντα από ένα σημείο και μετά της μετανάστευσης. Εμείς στην Ελλάδα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τόσο γιατί η χώρα μας έχει υπάρξει παραδοσιακά σταυροδρόμοι μεταναστευτικών ροών, αλλά και γιατί είμαστε ο κατεξοχήν διασπορικός λαός παγκοσμίως με πολύ μεγάλες κοινότητες Ελλήνων στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Δυτική Ευρώπη και ούτω καθεξής. Και άρα ξέρουμε, η μετανάστευση χρειάζεται διαχείριση. Αυτό που λέει η Ήλβα πολύ σωστά, ο κόσμος είναι ενάντια στο άτακτο, στο παράνομο, στο χαόδες, σε αυτό που ζήσαμε, για να φύγω λίγο και από αυτόν τον υπερκομματισμό πια, σε αυτό που ζήσαμε την περίοδο 15-19. Αυτό δεν θέλει, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παντού στην Ευρώπη. Και αυτό τροφοδοτεί την υπεραντίδραση και την ξενοφοβία και τη μυσαλλοδοξία και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δικιά μας δουλειά, των δυνάμεων του ορθού λόγου, της μέσης οδού, των δυνάμεων της λογικής, της μετριοπάθειας, των ευρωπαϊκών αξιών, εν όψει και της μεγάλης ευρωεκλογικής αναμέτρησης που έχουμε σε λίγους μήνες, είναι να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος που φέρνει αποτέλεσμα, που δεν απεμπολεί τις ευρωπαϊκές αξίες που μας κάνουν Ευρώπη, έτσι δεν είναι, ανάμεσα στις αφέλειες, αν θέλετε, το λέω πολύ κομψά και γενναιόδωρα ίσως, της μιας πλευράς και τις κραυγές του άλλου άκρου. Με τόλμη, δίνοντας καθημερινά τη μάχη και απέναντι μαζί με τους πολίτες για τη σωστή ενημέρωση και τη σωστή διάσταση του προβλήματος. Σε όλα αυτά, η Ήλβα, προερχόμενη από το άλλο άκρο της Ευρώπης, εμείς εδώ, in the very, very south, in the deep south of Europe, she from the very deep north, the very far north of Europe. Εμείς από την κεντροδεξιά, εκείνη από την παραδοσιακή, σουηδική,
σοσιαλδημοκρατία. Συναντιόμαστε ρεαλιστικά, αποτελεσματικά, στις λύσεις που χρειαζόμαστε. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε σήμερα εδώ από την Αθήνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.